Πείτε μας λίγα λόγια, κύριε Σπανέ. Καλημέρα. Βρισκόμαστε σε υψόμετρο 1318 μέτρων, συγκεκριμένα στην ορεινή περιοχή της κοιλάδας της Μαραθάσας, στη Μονή Κύκου. Πρόκειται για μια μονή η οποία είναι αφιερωμένη στην Παναγία και διαθέτει μία από τις τρεις εικόνες που αποδίδονται στον Απόστολο και Ευαγγελιστή Λουκά. Η εικόνα είναι επικαλυμμένη με ασήμι, είναι σε μία θήκη από ταρταρούγα και σεντέφι και βρίσκεται τοποθετημένη μπροστά στο εικονοστάσι. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Κύπριος ερημίτης Ισαΐας θεράπευσε με θαύμα την κόρη του αυτοκράτορα Αλέξιου του Πρώτου του Κομνηνού κατά την περίοδο 1081 με 1118 μετά Χριστόν και ως ανταμοιβή ζήτησε την εικόνα και ο αυτοκράτορας, αν και λυπήθηκε στην προοπτική της απώλειας ενός τέτοιου θησαυρού, την έστειλε εδώ στη Μεγαλόνησο μαζί με τα χρήματα για την κατασκευή ενός μοναστηριού όπου θα φιλοσόταν η εικόνα. Το μοναστήρι κάηκε αρκετές φορές και δεν έμεινε τίποτα από το αρχικό του κτίσμα. Σήμερα το μοναστήρι παράγει ζυβανία και άλλα ενοπνευματώδη ποτά, ενώ θρησκευτικά πανηγύρια πραγματοποιούνται στις 8 Σεπτεμβρίου, ημερομηνία γέννησης της Θεοτόκου, και φυσικά και στις 15 Αυγούστου, ημερομηνία της κοίμησης της Θεοτόκου. Υπάρχει ένα μουσείο στους χώρους της Μονής, το οποίο είναι ακριβώς αριστερά μου. Και το μοναστήρι είναι επίσης γνωστό για το γεγονός ότι ο πρώτος πρόεδρος της Κύπρου, ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος ο Τρίτος, υπηρέτησε εδώ ως δόκιμος μοναχός.